Συνομίλησε ο Πρωθυπουργός με άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 30 έως και 39 ετών, η οποία άνοιξε, όπως θυμόμαστε, Χρύσα, μέσα στην εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός διατύπωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Είπε χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι γιατί η νεολαία δείχνει τον δρόμο», αναφερόμενος στην πολύ ενθαρρυντική και ζεστή ανταπόκριση αυτής της κατηγορίας στο κλείσιμο των ραντεβού και την πραγματοποίηση των εμβολιασμών. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε το σύνθημα ότι το καλύτερο εμβόλιο είναι αυτό που κάνουμε γρηγορότερα και διατύπωσε την πεποίθησή του επίσης ότι από τον Ιούνιο και μετά δεν θα υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας των εμβολίων. Εν όψη βέβαια της Κυριακής του Πάσχα και συνομιλώντας με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που βλέπουμε στα πλάνα μας, εν όψη λοιπόν της Κυριακής του Πάσχα, είπε ότι την Κυριακή του Πάσχα και το Αρνί θα πρέπει να τη γιορτάσουμε και να το φάμε μαζί με λίγους και καλούς. Τέλος, επανέλαβε τη δέσμευσή του όταν τελειώσει η περιπέτεια της πανδημίας να βρούμε τρόπο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, να ανταμείψουμε τους υγειονομικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της πανδημίας αυτούς τους 15 μήνες.